Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την έκθεση καταπέλθης της ελεκτικής υπηρεσίας αναφορικά με τον διαχειριστικό έλεγχο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Άκρως ανησυχητικά χαρακτήρισε τα εμβρήματα της ελεκτικής υπηρεσίας ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πέτρο Αγαθαγγέλου να σημειώνει πως δεν εξεπλάγησαν καθόλου για τις διαπιστώσεις. Υπάρχει επίσης η άποψη της κοινής γνώμης. Και αυτό τονίστηκε και τις τελευταίες μέρες μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ελεκτικής υπηρεσίας ότι οι ιατροί αμείβονται με εξαιρετικά ψηλά ποσά για αποζημίωση των υπηρεσιών τους και μάλιστα γίνεται αναφορά σε 67 ιατρούς που αποτελούν με βάση την έκθεση την εξαίρεση και όχι τον κανόνα εφόσον στο σύστημα υγείας δραστηριοποιούνται περίπου 3.000 συνάδελφοι. Σε έντονο ύφος, ο πρόεδρος του ΠΙΣ ζήτησε άμεση συμμόρφωση με την νομοθεσία του Γενικού Συστήματος Υγείας, όπως αυτή έχει αρχικά ψηφιστεί και εφαρμογή ασφαλιστικών δικλείδων για τις καταχρήσεις. Είναι απαράδεκτο ότι για ένα προϋπολογισμό τέτοιου ύψους οι έλεγχοι να γίνονται μόνο στο 3% των απαιτήσεων και ενώ εντοπίζονται παραλήψεις στο 0,01% να θυματοποιείται ολόκληρη η ιατρική κοινότητα ότι καταχράται το σύστημα. Αίτημα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου είναι όπως μια ανεξάρτητη αρχή εκτός από τον ΟΑΗ να παρακολουθεί και να ελέγχει τον τρόπο εφαρμογής του ΓΕΣΥ και των αποζημιώσεων που δίνονται. Κατά τη σημερινή διάσκεψη τύπου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου παρέθεσε και μια σειρά θεμάτων τα οποία χρήζουν βελτίωση ώστε να διασφαλιστεί το Γενικό Σύστημα Υγείας.